said his goodbyes to a family and friends. Packed his things in a rusted car and rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old man. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρέπει να ήταν άνοιξη. 81-82. Ο Χαφιές μου ήταν σχεδόν σίγουρος. Θα περάσει από το σπίτι της μάνας του. Η άσπρη λιμουζίνα δέσποζε στο στενάκι. Ήταν εκεί δηλαδή. 3-4 τσιγκάνοι, κάποιος κρατούσε μπουζούκι και αυτός στη μέση. Ούτε θυμάμαι αν κρατάγα σημειώσεις ή αν μαγνητοφωνούσα. Και σήμερα, όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα τίποτα που να μαρτυρά εκείνη τη συνάντηση. Μόνο κάτι προσωπικές του φωτογραφίες. Ποιος μου τις έδωσε, ο ίδιος ή η μάνα του? Τέσσερα χρόνια τον γνώρισα. Δεν είχαμε τηλέφωνο στο σπίτι, πατρικό μου εννοώ, και είχαμε ένα φούρνο. Και με φωνάζανε από εκεί, με πέραν από το φούρνο τηλέφωνο και φωνάζανε «Ανούλα» στο τηλέφωνο. Και όταν πια βράδιασε, μου είπε «Μικρέ, θα τα ξαναπούμε». Δεν τα ξανάπαμε. Η δεκαετία του 80 με παρέσυρε σε άλλους ήρωες. Γεννήθηκα το 1939 στην Καβάλα από τσιγκάνους γονείς που ξεκινήσανε από τις Ινδίες, περάσανε Αίγυπτο και Ρουμανία. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, από την Αθήνα ξεκίνησα την καριέρα μου. Ήταν ένας βασιλιάς χωρίς θέμα. Τρέλα τα μουρτή, δεν υποφέρω μέσα από μαγική, ξωτική. Αχ, θα σε κλέψω μέσα απ' την αραβιά. Τον θεωρώ τον μεγαλύτερο τραγουδιστή της Ελλάδος. Αλλά επειδή ήταν τσιγκάνος, παραγωνίστηκε. Δεν θέλω να σου πω για τον τραγουδιστή, αλλά τον πατέρα, έτσι δεν είναι? Ήταν ο πρίγκιπας, να το πω, ο βασιλιάς των τσιγκάνων. Είχε πολύ μεγάλη ψυχή όταν τραγουδούσε. Ήταν στην εποχή του ο ροκάς των τσιγκάνων.
Πού το ξέρεις εσύ? Πολλά ξέρεις. Μανώλης Αγγελόπουλος. Αυτό είναι. Μανώλη, το πρώτο στιγκάκι το κατάλαβες τα λόγια? Ναι. Ολονόμη και αστυνόμη και σπανίως υπονόμη. Ό,τι λέει εδώ. Ολονόμη και αστυνόμη και σπανίως υπονόμη. Το κακό παραμονεύει και τη χώρα υπονομεύει. Πάμε, Δημήτρη. Το περιοδικό Ντέφι και εγώ προσωπικά και ταπεινά παρουσιάζουμε με μεγάλη υπερηφάνεια, τιμή και καμάρι το Μανώλη Αγγελόπουλο. Μαζί του η Κωνσταντίνα. Λυκαβητός 1983. Οι τρύπες κούρδιζαν τις κιθάρες τους. Ο Ξαρχάκος έβγαζε το ρεμπέτικο και ο Σαββόπουλος τα τραπεζάκια έξω. Η Ελλάδα είχε αναλάβει για πρώτη φορά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εόκτοτε. Και τα Ντάτσον είχαν αλώσει το κολονάκι παίζοντας τη διαπασόν «Εγγυλά Εμανολέσκε». Τα τραγούδια του Μανώλη. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου βαλιά. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου βαλιά. Μέσα στα μάτια σου κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες, εκείνη που άνοιξε στα σπίτια μου πληγές. Τα μαύρα μάτια σου μ' ανάβουν πυρκαγιές,
τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Και τα μαύρα μάτια που είναι το πρώτο τραγούδι της Ελλάδος σήμερα που τραγουδιέται και θα τραγουδιέται ακόμα, μόνος μου το έχω φτιάξει. Ελάτε μαζί αυτό που είμαι εγώ. Μέσα στα μάτια σου κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες. Εκείνη που άνοιξε τα στήθια μου πληγές. Τα μαύρα μάτια σου μ' ανάβουν πυρκαγιές. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα μάτια. Καλησπέρα σας αδέρφια μου. Προσφέρω εγκάρδια την αγάπη μου και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Όταν έπαιζε ο Αγγελόπουλος στο Λυκαβητό θα πρέπει να είμαι ψεύτης αν πω λιγότερα από 800 ντάτσουν. Δηλαδή το πάρκινγκ αυτό που ξέρουμε στο Λυκαβητό είχε γεμίσει από ντάτσουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Άκου, Αρβανιτάκι. Είναι να παίξουμε μια συναυλία που μόλις ανοίγει ο Λυκαβητός τότε. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Κάτσε κάτι βράχια εκεί πέρα να πούμε. Πριν να παίξουμε. Ποιο θα πάρουμε, τι θα κάνουμε, τι λοιπά. Αγγελόπουλος Βιτάλη. Οπισθοδρομική τότε, ξέρει Αρβανιτάκι και λοιπά, στα Χάη κλπ. Όντως γίνεται η συναυλία, μάλλον γίνεται η συνάντηση πρώτα για να τα πούμε λιγάκι. Και λέει, δεν το καταλάβαινε τώρα το κόλπο, το κόνσεπτ. Έλεγε, και πώς λέει τώρα θα παίξουμε εκεί, λέει σκέτα στα βάγκο. Μανώλη, άκου, θα, άρχοντας θα είσαι. Με το που άκουσε τη λέξη άρχοντας, έκλεισε η συμφωνία και πετάει και δύο ρολογάκια, για πάρτι σας λέει, δύο ρολεξάκια χρυσά, το έχω το ένα ακόμα. Και βγήκε παιδιά στο Λυκαβητό και έγινε, έπεσε το θέατρο κάτω, γιατί είχε τη δύναμη. Αυτοί οι παλιοί τραγουδιστές, οι μεγάλοι τραγουδιστές, είχαν αυτή τη δύναμη να φέρουν τον κόσμο κοντά τους. Λοιπόν. Αξίζεις εσύ, η καρδιά σου η κρίση. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη η γη. Κι όλη η γη. Όλοι οι άνδρες πόντουν στην καρδιά σου να δουν. Επειδή μ' αγαπάς, με μισούν, με μισούν, με μισούν. Η άφησα της συναυλίας 19-20 Ιουνίου 83 για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι και το πλήρες line-up γιατί υπάρχουν παρερμηνίες ποιοι έπαιξαν και ποιοι δεν έπαιξαν και το αυτόγραφο του μεγάλου εκεί με τα κόκκινα μελάνια ξέρω σταλιάζαμε στα καμαρίνια τα υπόγεια του Λυκαβητού μέχρι να αποφασίσει να υπογράψει γιατί ξέρεις με τα στυλό δεν τα πηγαίναμε καλά. Όσα αξίζεις εσύ, η καρδιά σου η κρίση, δεν αξίζουν μαζί ουρανός. Γελιογραφίες του Καλαϊτζή, σε εφημερίδες, πανικός, απαντήσεις, επιστολές, κατεβατά, διότι τον έκαψε τον Λυκαβητό σπάζοντας όλα τα ταμπού. Με μισούν, με μισούν, με μισούν. Γουστάρουμε να ακούμε James Brown στο Λυκαβητό και την άλλη εβδομάδα να ακούμε και Μανώλη Αγγελόπουλο. Όποιος δεν θέλει να πάει σε άλλο μαγάζι και τελειώσαμε. Μάικο με σένα καλή μου, χρωστάω και τη ζωή μου, που άλλαξες τη ζωή μου, τόσες συνήθειες.
χίλιες φάκες, με χίλιες δυο τριγυρνούσα και τα λεφτά μου σκορπούσα, άλλη της τα καταντούσα, μα όλα αυτά μέχρι χτες. Όσ' αξίζεις εσύ, η καρδιά σου η κρίση, δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη γη, κι όλη γη. Όλοι οι άντρες φωθούν στη καρδιά σου να βγουν, κι επειδή μ' αγαπάς με μισούν, με μισούν, με μισούν. Σταύρε, γεια σου. Έχω έρθει από τη Θεσσαλονίκη γιατί έμαθα ότι κάνεις μια εκπομπή αφιερωμένη στο Μανώλη Αγγελόπουλο. Σε μια μικρή βαλίτσα λοιπόν έφερα το μεγαλείο όσο μπόρεσε το Μανώλη Αγγελόπουλο. Τι είναι αυτή η βαλίτσα? Προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες και κυρίως είναι όλες οι κασέτες με τα τραγούδια που κάναμε πρόβες. Περιλαμβάνονται τα μαύρα μάτια, οι ζωντανές ηχογραφίες από τα κέντρα που εμφανιζότανε. Λυκαβητός. Εκεί που κάναμε την μεγάλη εμφάνιση με τον Διονύση Σαββόπουλο, θεατή του. Από τη φοβία που είχε με αυτούς τους ανθρώπους που τους ονόμαζε κουλτουριάριδες, βγαίνει έξω και λέει: καλησπέρα σας κύριε Σαββόπουλε, πώς είστε, τα σέρβι μου. Αν και δυο άκρα αντίθετα, είμαι καλός σου φίλος. Λαϊκός τραγουδιστής. Μην με μπερδέψετε με τίποτα άλλο. Πιο κάτω ήταν ο Σταύρος Καρκάτος. Και τι είπε ο Καφετζόπουλος όταν ξεκινούσε συναυλία? Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Και αν πρόκειτο να συγκροτηθεί κάποια τέτοια εθνική, ο επόμενος που έρχεται τραγουδιστής θα έπρεπε κάπως να έπαιζε center floor. Φίλοι μου, είναι τόσα πολλά τα τραγούδια που έχω πει όπως τίποτε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τους τίτλους. Αλλά έχω διαλέξει τα καλύτερα τραγούδια για να σας πω απόψε. Τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά. Αφιέρωμα για τσουκατσούριδες που αγαπάνε.
ασχοληθείς. Έχω συνηθίσει πια στη ζέστη σου αγκαλιά. Τώρα μοναχός θα είναι σαν φωνός. Τώρα μοναχός θα είμαι σαν φωνός. Λαϊ, 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 λαϊ. Στα μάτια σαν με κοιτάς, μ' ανάμειος έντας, στα αστέρια με πας. Αν μου φύγεις απ' το πόνο θα πεθάω. Αν ο αχ έχω συνήθιση πια στη ζέστη σου αγκανιά. Τώρα μοναχός θα με σαν φωνός. Τώρα μοναχός θα με σαν φωνός. Εμείς που ήμασταν και πιο πολιτικοποιημένοι 15χρονοι για αυτά, το αναγνωρίζαμε σιωπηλά ότι σε έναν κόσμο προσποίησης και υποκρισίας, από πριν γεννηθούμε εμείς, από πριν το 60, αυτό σε λέγει τσιγκάνος. Η πρώτη ταυτότητά του έγραφε υπηκότης ακαθόριστος. Α, μάλιστα. Και ήταν το μεγάλο του δράμα. Και μου έλεγε, αδερφέ, εγώ είμαι Έλληνας. Γιατί, λέει, τι θα πει ακαθόριστος. Εάν ο Μανώλης δεν ήταν τσιγκάνος, γιατί τότε υπήρχε ο ρατσισμός. Και καλά το. Θα βάλουμε τον Αγγελόπουλο, το γύφτο. Ενώ στην ουσία είχε δυνάμεις και προσόντα φωνητικά να τραγουδήσει ό,τι ήθελε. Τώρα φαίνονται κάπως αυτά και η κοσμογονία εκείνης της εποχής μπορεί να φαίνεται κάπως, αλλά τότε υπήρχε αντίδραση. Δηλαδή η μεγάλη εφημερίδα δημοκρατικών αποκλήσεων, ας πούμε, πώς να το πω, κατευθύνσεων, είχε άρθρο επώνυμου ρεπόρτερ, επώνυμου δημοσιογράφου με τον τίτλο, ξέρεις, όχι και γύφτη στο Λυκαβιτό. Και μπορεί σήμερα να λένε ότι πάρα πολύ τον αγαπάνε, ειδικά ο τύπος. Ναι. Αλλά αυτόν τον γιο του ουρανού τον είχαν στεναχωρέσει πάρα πολύ με μια αντιμετώπιση εχθρική, θα έλεγα αρνητική, γιατί ήταν απλά γύφτος. Σταύρο μου, σας έφερα στον δρόμο που ονομάστηκε Μανώλης Αγγελόπουλος. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο πατέρας μου, για την τσιγκάνικη φιλία έκανε τα πάντα. Την πήρε από την αφάνεια και την πήγε στην επιφάνεια. Ποτέ δεν τράπηκε να πει είμαι τσιγκάνος, είμαι γύφτος. Η τσιγκάνη της Αγίας Βαρβάρας και ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας δεν θα έπρεπε να κάνουν κάτι περισσότερο? Μία πλατεία. Να την ονομάσουν πλατεία Μανώλη Αγγελόπουλου. Ένα δρόμο μεγάλο να τον ονομάσουν λεωφόρος Μανώλη Αγγελόπουλου. Δεν θα έπρεπε. Τα βγαίνουν πάμε σε κανένα ξαδερφάκι μας, κανένα θείο. Στη μάνα μου πηγαίνω πολλές φορές. Γιατί μ' αρέσει να πηγαίνω κοντά στη φυλή. Να μην αισθάνονται ότι είμαι μακριά τους. Από μικρό παιδί με έφερνε εδώ πέρα. Ήθελε να μάθω για τους τσιγκάνους. Ήθελε να μάθω για τη φυλή του, μέχρι που ήθελε να με παντρέψει και με τσιγκάνω. Αυτό τα σωτικά ήταν Ρωμά Κάργα. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Τα έλεγε από κάτω μέχρι πάνω. Θυμάμαι ένα τραγούδι που έλεγε «Ατσιγκάνο με φωνάζουν και πληγώνω με βαριά, μα δεν ξέρουν τι αξίζει του τσιγκάνου η καρδιά». Ξεχάστηκα να δω.
σαν τα χαλί. Με στρώσαν και ένα διβάνι και δέσα να κοιμηθώ. Με στρώσαν και ένα διβάνι και δέσα να κοιμηθώ. Συγχώρα με μουρμούρα μου, τυχούσε η καρδούλα μου. Στο χώρο στην παραζάνη σε λόγια σαν τα καλή. Ξεχνάμε μερικές φορές, αλλά ο Μανώλης Αγγελόπουλος είναι στο ίδιο μέγεθος με τον Καζατζίδη, με τον Γαβαλά, με τον Διονυσίου και με τον Πιθικότσι. Δηλαδή, με τους μεγάλους λαϊκούς μας τραγουδιστές. Yeah.
μητέρα του δεν με ήθελε, γιατί δεν ήμουν τσιγκάνα για αυτό το λόγο. Ο μάλλον στάσπασε όλα, έδωσε μια και έσπασε πόρτες, παράθυρα. Παρόλο που τη λάτρευε τη μάνα του, ξέρεις, οι τσιγκάνοι έχουν... Η μάνα είναι εκεί κάπου κάνει κουμάντο. Θα σου πω που με έπαιρνε και με πήγαινε στο σπίτι του για να μην φωνάζει η μάνα του στις αρχές και για να μην με έβαζε στο πορτμπαγκάζ. Έμπαινε μέσα, κάτι της έλεγε ότι δεν θα αργήσω. Βαπτώσω και ξαναφεύγαμε και πηγαίναμε στην εκκλησία στην Αγία Ελεούσα και άνοιγε το πορτμπαγκάζ και με έβγαζε έξω. Κάτσα μου τώρα άλλο. Και γελούσαμε. Γελούσαμε με αυτά, γελούσαμε. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Τι να πω, εντάξει, άστα. Α, σαν Ντράκουλας μέχρι εκεί πάνω, τον είδες και φωτογραφία που σου έφερα, που είμαστε μαζί, Λεβεντόπουλο, αυτός κολλημένος στην ανούλα του. Καζιλιάρης ο Μανώλης πολύ. Του άρεσε και το γυναικείο φίλο πάρα πολύ. Ήτανε γυναικάς. Δεν άφηνε θηλυκιά γάτα που λένε. Περνάγαμε ωραία, ρε παιδί μου, τώρα να μην σου πω λεπτομέρειες. Φτάνουνε. Εγώ δεν το ήξερα. Δεν ήξερα. Τα έκανε κρυφά όλα. Δεν το ήξερα. Δεν έδωσε ποτέ κανένα δικαίωμα μέσα στο σπίτι του και δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ένα τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου τώρα. Φεγγάρι χρωμό. Ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά τώρα μπαλέτα, φωτιές, βιολιά, τσιφτετέλια, μπέμπες, λουλούδια, πουκάμισα, βελούδα, οριεντάλ και αυτά, μας τα πει ο άρχοντας ο ίδιος. Κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχος τα βράδια στα σκοτάδια. Ας δω μια στιγμή κι ας πεθάνω τη δερμή αγκαλιά της απάνω. Τα φιλιά της μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχος τα βράδια στα σκοτάδια. Ας κοιτώ μια στιγμή κι ας πεθάνω στη δερμή αγκαλιά της απάνω. Ας πεθάνω, ας πεθάνω, για
έλαβα αυτό το πράγμα. Έναν άνθρωπο που είναι πολύ πολύχρωμος. Αν ζούσε σήμερα θα έλεγα ότι είναι πολύ χριστουγεννιάτικος, ξέρεις, πολύ λαμπερός, γιορτινός κλπ. Giving. Ήτανε πολύ νοικοκύρης, ήτανε πολύ καθαρός. Ήτανε πολύ καλοντυμένος, πολύ καθαρός. Το μαλλί, ξέρεις, κάθε ώρα και στιγμή. Κιμπάρης, κιμπάρης. Όπως έλεγε, κιμπάρης. Κιμπάρης είναι η σωστή λέξη και εραστής, ας πούμε, της ζωής, του ωραίου πράγματος. Τα ωραία, αν δεις, έχει κάτι φωτογραφίες στους δίσκους που βάζει τα τζάκια του και τα δείχνει. Σπάνια καλλιτέχνης φωτογραφίστε στο σαλόνι του. Άρχοντας. Αρχοντάνθρωπος. Τα μαύρα. Όταν τα βλέπω μέσα λύσουνε και την καρδιά μου συλλοντήσουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίσουνε καρδιά αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα. Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Έχω μεγαλώσει την Νίκαια του Πειραιά, οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Μανώλης Αγγελόπουλος ήταν για μένα μέσα στα οικογενειακά γλέντια. Οι συγγενείς μου, οι θείες μου, τα ξαδέρφια μου να χορεύουν και να πάλονται πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς. Ο ρυθμός ο ανατολίτικος μέσα στο τσιφτετέλι εμένα με φέρνει σε ένα ταράμ. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ανέβα στο τραπέζι μου, γούρλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα του και τη βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου, γούρλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα του και τη βραδιά. Ήμουνα πολύ πολύ μικρούλα, δούλευα στον Ήμερο, στην Κηφισιά. Εκεί ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος ήρθε ένα βράδυ σαν πελάτης. Όλοι στα καμαρία έχουν πάθει σοκ. Λένε πω, ποιος είναι έξω, Ρωμία. Λέω, ποιος είναι έξω. Λέω, Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Λέω, πλάκα μου κάνετε, γιατί ξέρανε το μεταξύ ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν ο Θεός μου. Τραγουδίζω, βλέπω το Μανώλη. Παθαίνω σοκ, βέβαια. Αρχίζω να τρέμω. Ήταν λουλούδια τέλος πάντων. Αυτός με κοίταζε πολύ έντονα και κάτι έλεγε δίπλα. Λέω, όχι τώρα, λέω, είχα σοκαριστεί. Πάω στο καμαρίνι, αλλάζω. Και έρχεται ο μέτρο του μαγαζί μου, λέει, η κυρία Πουλικάκου, λέει, σας στέλνει ο κύριος Αγγελόπουλος. Λέω, εγώ δεν πάω. Τι θα πω, Βιβί. Αγαπές μου, περαστικές. Αγαπές μου. Όμορφες σαν τις Κυριακές. Πάω στο τραπέζι, μου λέει, κορίτσι μου, λέει, τραγουδάς.
τόσο μικρούλα. Λέω, γιατί καλέ, λέω, δεν είμαι τόσο μικρή. Εγώ είχα πει ψέματα, ήμουν 15, έλεγα ότι είμαι 18. Μου λέει, πόσο χρονών είσαι. Λέω, είμαι 18. Γελάει, έτσι. Και μου λέει, την επόμενη σεζόν δίνουμε τα χέρια σε μαζί μου. Όπως σας φέρνω, λαϊ μου. Τις ώρες που βράδια πήρανε τα χρόνια. Λείπες, περάτε το χθες. Σκέπαστη με χιόνια. Κι όπως σας παίρνω πλάι μου, που βραδιάζει, στη στάχτη των όνειρων σας, πέρα το δάκρυ. Θυμάμαι τον Πυθικότσι να λέει ότι τραγουδούσαν σε δύο αντικριστά μαγαζιά την εποχή που δεν υπήρχαν οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις και μέτραγε πάρα πολύ η φυσική ένταση του τραγουδιστή. Και έλεγε ο Πυθικότσις, απέναντι λέει τραγουδούσε ο Τσιγκάνος. Και στο μαγαζί το δικό μας ακουγόταν η φωνή του Αγγελόπουλου που ήταν στο απέναντι μαγαζί. Ρωσινιόλ, δεκαετία 60-70. Μπαίνανε και τα σπάγανε από την πόρτα. Ποιος είναι, ο Τσιγκάνος? Ναι, ο Τσιγκάνος, φίλε μου. Και ήρθανε με κεριά και με σπίρτα να μπορέσουν να κάψουν ακόμα και την κάλτσα για να πάρουν ένα κομματάκι. Το καταλαβαίνεις αυτό? Αυτό γίνεται στους ξένους ροκάδες αυτό. Έχεις ακούσει το Φεγγάρι Χλωμό? Φεγγάρι Χλωμό, απόψε πονώ. Η δεύτερη φωνή που ακούγεται στο Μανώλη Αγγελόπουλο στο ρεφρέν είναι του Γρηγόρη Πυθικότση, που το έγραψε και το τραγούδι για πάρτι. Στη δερμή αγκαλιά της απάνω.
πέθανω κι ας πέθανω. Τα φιλιά της μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχος στα βράδια, στα σκοτάδια. Ας δείτε μια στιγμή κι ας πεθάνω στη ζεστή αγκαλιά της απάνω κι ας πεθάνω. Σε κοίταζε στα μάτια. Όταν κοιτάει ο άνθρωπος στα μάτια, Σταύρο μου, είναι κανονικός άνθρωπος. Δεν αποφεύγει. Μανώλη, Σταύρο μου, ζει. Στα τραπέζια μας, στα γλέντια μας, στο φευγιό μας, στις αναμνήσεις μας. Εκτός ότι ήταν φωνάρα, ήταν και φανταστικός άνθρωπος. Πολύ άνθρωπος, με κεφαλαίο Α. Τα φιλιά της μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχος στα βράδια, στα σκοτάδια. Ας τη δω μια στιγμή κι ας πεθάνω στη στιγμή αγκαλιά της απάνω. Τι να σου πω, για την πίστα. Αγαπές μου, περαστικές, αγαπές μου, χαμένες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μαθαίνει η μάνα του ότι δουλεύουμε μαζί εκεί και παίρνει 2-3 τσιγκάνες και έρχεται. Μόλις μαθαίνουμε ότι ήρθε η μάνα του με τη συμμορία από πίσω, κατεβήκαμε κάτω στα υπόγεια, είχε κάτι βαρέλια. Και πήγαμε και κρυφτήκαμε μέσα στα βαρέλια. Μας βρήκε. Τις ώρες που βραδιάζει, όπως όλα τα ζευγαράκια, ας πούμε, θυμώσαμε, παραξηγηθήκαμε και δεν μιλούσαμε μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα ήμουν κλεισμένη εγώ μέσα στο σπίτι και κάποια στιγμή λέω, δεν με παίρνει, ας πάρω και εγώ τη φίλη μου να πάω σινεμά. Αμέριμνη εγώ, βλέπω το έργο, αφού τελείωσε, σηκώθηκα να φύγω με τη φίλη μου. Βγαίνω κι εγώ έξω, τότε ήταν τα πειρατικά, τα ταξί. Μόλις τον βλέπω, Μανώλη, τι κάνεις, μου δίνει μια σπροξιά, με βάζουν στο πίσω κάθισμα και μου λέει, βγάζεις μιλιά. Και με παίρνουν και με πάνε σε ένα Villa Relax, λέγεται, το οποίο νομίζω ότι υπάρχει ακόμη. Και με έχει εκεί. Και καθίσαμε λοιπόν εκεί και με μάθανε να μαγειρεύω. Στην αρχή με μάθανε να φτιάχνω μακαρόνια. Όταν λοιπόν άρχισε να βράζω τα μακαρόνια, μου έλεγε ότι για να καταλάβεις ότι έχουν βράσει, θα πετάς ένα μακαρόνι στον τοίχο. Και εγώ είχα γεμίσει στον τοίχο γεμάτο μακαρόνια. Νομίζω ότι είχε μέσα του έτσι μια στεναχώρια ο πατέρας μου, γιατί χώρισε πολύ συχνά. Μας αγκάλιαζε και μας έπιανε τα χέρια μας και έλεγε χεράκια μου, ποδαράκια μου, έτσι, τα πονεμένα μου παιδάκια. Μας έλεγε παραμύθια, έπαιζε μαζί μας, έπαιζε όταν πηγαίναμε στο Λούνα Πάρκ, έπαιζε
Σαν μικρό παιδί έπαιζε. Όλες οι κινήσεις της ζωής του έβγαιναν από μέσα του. Το ντύσιμό του, εμφάνισή του, ο αέρας του, οι βόλτες που έκανε, του άρεσε να μιλάει από τον τελευταίο που τον έβλεπε σαν τον καλύτερο μέχρι τον διευθυντή, τον πρόεδρο που τον έβλεπε σαν τον μικρότερο. Dis-moi que ton cœur en accord avec toi et qu'on me n'écoute point ta voix, mon cœur redoublant de joie. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που ήμουν στη Νέα Σμύρνη, ήταν ένας τύπος με γένεια, τσιρακένητος και έσαιρνε ένα κουτί. Και μια μέρα που ήμασταν έτσι παρέα και πηγαίναμε, κάναμε βόλτα, τον φωνάζει και του λέει, Λάδος είναι. Μου χρωστάς, λέει, 10.000. Εγώ 10.000, λέει, δεν έχω δει στη ζωή μου, λέει, κύριε Μανώλη. Δεν μου χρωστάς, λέει, 10.000. Όχι. Πάρε, λέει, μου χρωστάς. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που κοτσομπόλευε. Δεν ήταν ραδιούργος, δεν κατηγορούσε ποτέ. Δεν ήταν μικρόπρεπής. Μας λείπει πάρα πολύ. Όταν τον κοιτούσα στα μάτια και ήθελα να του πω ότι τον αγαπώ, δεν μπόρεσα ποτέ να του το πω γιατί έκλαιγα. Αγάπες μου, περαστήκες. Αγάπες μου χαμένες, όμορφες σαν τις Κυριακές. Χαρές μου περασμένες. Κι όπως σας φέρνω πλάι μου τις ώρες που βραδιάζει στη στάχτη των όνειρων σας, πικρά το δάκρυ στάζει. Και σε κάποια φάση του λέω, ρε πατέρα, εντάξει, του λέω, εσύ μου έχεις κάνει τόσα δώρα, μου έχεις κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου. Αλλά κι εγώ όμως, του λέω, θα σου κάνω ένα πολύ μεγάλο δώρο. Τι μου βάζει, Ζαλιάκο, μου λέει. Του λέω, ο πιο γνήσιος ο απόγονος θα είναι ο γιος μου. Γιατί, μου λέει. Γιατί θα λέγεται Μανώλης Αγγελόπουλος του Ηλία. Τι λες, Ζαλιάκο, μου λέει. Πάρε 1.000 μαρκά. Αυτός είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Ο ξανθός Μανώλης Αγγελόπουλος. Που στις αρχές φοβόμουν να τον πάω στην Αγία Βαρβάρα ξανθό. Αλλά όπως και να έχει, στις φλέβες του τρέχει και λίγο τσιγκάνικο αίμα. Κι αν δεν έχεις, Σταύρο μου, βιώματα, έτσι, δεν μπορείς να πεις και αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά ξεσκίζουν σπλάχνα. Βγάζουν τις ψυχές έξω και περπατάνε. Κάνουν έτσι. Και πατάνε τα ποκαίδια. Για το τραγούδι αυτό. Μια μολύβια που σβήνει και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθενά. Ένα μικρό σημάδι που μες στον άδει χάνεται και δεν γυρνά. Όταν έγραψα τη μολυβιά, το άκουσε ο Μανώλης, ήρθε και το άκουσε. Του άρεσε. Αλλά του θύμιζε κάτι μακριά από τη ζωή. Τον θεωρούσε ότι θα φύγει από τη ζωή. Κάνε
Αν δεν έχεις βιώσει μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να μπεις στη διαδικασία να τραγουδήσεις ένα τέτοιο τραγούδι. Ένα από τα πιο σημαντικά που πιστεύω εγώ ότι είναι η Μολυβιά, η οποία στιγμάτισε ίσως και την τελευταία βόλτα της ζωής του, ας πούμε, στο λαϊκό τραγούδι, γιατί μετά από αυτό το τραγούδι πέθανε. Ήταν άρρωστος στην Αγγλία και έπρεπε να πάω να τον δω. Σκεφτόμουν στο ταξίδι ότι τώρα που θα πάω θα του πω πόσο πολύ τον αγαπώ. Αλλά δεν τον πρόλαβα. Τέλειωσα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Επιθυμία του ήταν να ταφεί στο τρίτο νεκροταφείο κοντά στη φυλή του. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι έχω εδώ πέρα. Είναι το βράδυ που έχει πεθάνει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Έβρεχε, οι τσιγκάνοι έχουν βγει και έχουν γεμίσει αξιοκόλληση, γιγαντοαφίσες τεράστιες. Δυστυχώς αυτό μόνο μπόρεσα να πάρω μέσα στη βροχή, αυτό το πω. Που εδώ από κάτω είχε άσπρη φάσα και έγραφε «Μανώλη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, η τσιγκάνη σου». Είχε βγει για Βαρβάρα και αφισοκολούσε την Αλφα Αθηνών όλη. Κλάματα, λιποθυμίες. Θα σου πω το εξής, ότι όταν έφτασε να κυδευτεί στο τρίτο νεκροταφείο, είχαμε 12 εκατομμύρια δραχμές σε ζημιές που δημιουργήσανε αυτοί που αγαπούσαν τον Μανώλη Αγγελόπουλο, όχι μόνο οι τσιγκάνοι, όλος ο κόσμος. Όταν πέθανε ο Μανώλης Αγγελόπουλος, τον έθαψαν στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Οπότε είχαμε πάει όλοι οικογενειακώς εκεί. Έπιασα τον εαυτό μου να κλαίει σαν να είχα χάσει τον πατέρα μου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πέθανε. Είναι αθάνατοι. Θα ζει πάντα, πάντα στο μυαλό μας. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ήταν το τραγούδι του αποχαιρετισμού. Λευτέρη Ζέρβας, Θόδωρος Καμπουρίδης, ο Βασίλης ο Σαλέας, πολλοί τραγουδιστές και σιγοτραγουδήσαμε όλοι μαζί αυτό που λέει «Δε σε κρίνω που δε μ' αγαπάς, η καρδιά είναι δικιά σου, εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας, και καλή τύχη όπου κι αν πας».
5 φωτογραφίες από τις εκατοντάδες που έχω. Εδώ είναι Τζιτζιφιές που τραγουδάει ο Αγγελόπουλος και παίζει μπουζούκι, το συνοδεύει ο μεγάλος Γρηγόρης Μυθικότης. Εδώ είναι στη Θεσσαλονίκη το 1977, τραγουδούν μαζί με τον Τζόντασεν, το γιο του Ζιλ, το Γαρίφαλο Σταυτί, και στα γαλλικά και στα ελληνικά. Εδώ είναι από τις πολύ λίγες φωτογραφίες, αν όχι σπάνια, που είναι με τον κουμπάρο του, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εδώ είμαστε στην Αμερική, που είναι με τον Ενρίκο Μασίας, τον Γαλλο-Αργεντίνο μεγάλο τραγουδιστή, με το πασίγνωστο τραγούδι του «Πορο πομ πο, πορο πομ πορο πομ περο περο, πορο πομ πορο πομ περο περο». Τσιγκάνος ήταν για τους, Εδώ, θυμωμένος. Εδώ είμαστε Θεσσαλονίκη, βαφτίζει ένα κοριτσάκι και διαφωνούμε με τον ιερέα, τον πρεσβύτερο, εκεί για το ποσό των εξόδων. Και του λέει «Παπά μου, θα σου τραγουδήσω ένα βράδυ και θα ισοφαρίσουμε». Οπα. Το χρυσό ρολόι. Είναι το original, γιατί έμαθα κι εγώ μαζί του τα φω. Αυτά κάποιος, Αυτά. Κομπολόι. Το κομπολόι από τα χέρια του. Οπα. Το δαχτυλίδι του. Κόκκινο μπριλιάνι. Έτσι για να το βράδυ να φεγκοβολάει με τα φώτα, με το μικρόφωνο. Για το μικρό δαχτυλάκι είναι αυτό, έτσι. Ναι, για το μικρό δαχτυλάκι. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Ήταν τραγουδίσκη με τον Μάνο κάποια στιγμή. Ναι, του είπε για να πάμε στη Γαλλία να γράψουμε. Τα άκουσε όλα και μετά μου λέει: μην με μπερδέψουνε. Μήπως πω γαλλικά και χάσω τη φωνή μου και χάσω το όνομά μου, τους τσιγκάνους μου. Και φοβήθηκε και ματώθηκε αυτή η συνεργασία. Μην ξεχνάμε ότι ο Μάνος Χατζηδάκης το εμπιστεύτηκε το Γαρίφαλο στο αυτή. Είναι η πρώτη εκτέλεση με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Yeah.
Κακός ήταν ο μάγκας. Ήταν νερόκρε, παιδιά. Στάση ζωής και αυτά που έλεγε και όπως τα έχουνε. Και πριν τον ανταμώσω διαζώσεις, τον ξεχώρισα ως ένα πολύ μαύρικο soul, ας πούμε, στοιχείο του ελληνικού τραγουδιού και έτσι τον αγάπησα. Θα πήγαινε ο Μανώλης στον Μπουρνέλη τον Γιάννη τον Αναψυκτή της Παναγίας. Της Παναγίας όμως. Ο κόσμος έφευγε και πήγαινε στην επαρχία, στα χωριά του, να πάει να κάνει γιορτή, ναι. Και δεν είχε δουλειά ο Μανώλης την πρώτη μέρα. Και κάποια βόλτα λέει, μήπως ξέρετε κυρίες μου και κύριοι, γιατί δεν έχουμε δουλειά σήμερα. Μόνο η Παναγία μπορεί να με νικήσει για μένα. Ναι. Είναι ο κουμπάρος του εδώ. Κώστα, αλέκατε μου. Αλέκατε. Θέλω να πεις αυτό το τραγούδι που έλεγε για τους τσιγκάνους ο πατέρας μου. Φεύγω απόψε μακριά, αδελφιά μου τσιγκάνη. Φεύγω για πάντα έχε για φτώχο μου καραβάνι. Έχε τεγιά, έχε τεγιά. Κουμπαράκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Α, το φεύγω απόψε μακριά, αδέρφη μου τσιγκάνη. Φεύγω για πάντα έχει για φτωχό μου καραβάνι. Ναι, αλλά τραγουδιστά. Δεν μπορώ να πω τραγουδιστά, γιατί είναι... θέλει... τόνο. Τόνο, θέλει να έχω κάποια μουσική. Γιατί είναι... αλλάζει. Να είναι βράδυ, αλλάζει, λοιπόν. Βέβαια, να έχει πάνω, να πιούμε και κανένα μπυράκι. Να πιούμε κανένα μπυράκι. Φεύγω απόψε μακριά, αδέρφια μου τσιγκάνη. Φεύγω για πάντα έχε γεια, φτώχο μου καραβάνι. Τσιγκάνι κότο αίμα για να αλλάξει δεν μπορεί. Στου τσιγκάνου την αγάπη απιστία δεν χωρεί. Ο Μανώλης πάντα ερχόταν στην Άγια Βαρβάρα, αγαπούσε τη φιλή του, τη λάτρευε και όποτε ερχότανε έλεγε στη γριά της συγχωρεμένη τη θεία μου να του πιάνει πλετσίντα και μελιτζάνες και μαζευόταμε. Οι φίλοι εκεί μαζευόντουσαν και καθόμασταν στρωματσάδα και τρώγαμε. Και μετά ξαναέφευγε στον κόσμο του. Είχε δύο κόσμους. Και με τη φτώχεια έκανε και με τον Άρχοντα έκανε και τον Μιλιονέρ έκανε και με τον Διακονιάρη έκανε. Με τους πάντες έκανε ο Μανώλης. Γι' αυτό κλάψανε και οι πέτρες όταν έφυγε. Αν πεθάνω μια να βγει σ' άλλα μέρη σ' άλλη γη, φτωχό μου καραβάνι. Του τσιγκάνου το χαμό κλάψτε όλοι με καημό. Αδέρφια μου τσιγκάνι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου την Ερασμία, τη θεία μου την Ελευθερία. Μας φτιάχνανε πλετσίντα στη Σόμπα. Είναι η τσιγκάνικη τυρόπιτα. Ήταν τόσο όμορφη και η γιαγιά μου η Ερασμία ήταν τόσο καλή. Ήταν έτσι αρχόντισα. Και θυμάμαι και το κομπολόι που φόραγε εδώ τα... και χρυμπάρια. Είναι να πάμε στο Βόλο για δουλειά. Και κάποια στιγμή σταματάμε, κάνουμε μια στάση και εκεί μας διπλαρώνει ένα τσιγκανάκι. Έχει μια μικρόλα τηλεόραση, κόκκινο χρώμα θυμάμαι. Και του λέει, Μανώλη μου, είναι καινούρια του κουτιού, έχρωμη τηλεόραση. Την παίρνουμε, του πληρώνει τελικά. Φεύγει ο τσιγκάνος, συνεχίζουμε το δρόμο μας εμείς. Πριν να πούμε στο Βόλο, μου λέει κάτι δεν μου αρέσει, μου λέει. Λέω, γιατί είπαμε, στάσου μου, λέει, να πάμε να δούμε εδώ σε ένα μαγαζί που πουλάει τηλεοράσεις, αν είναι έχρωμη. Ασπρόμαυρη, είχε βάλει αυτό σε ένα γυαλί μπροστά που άλλαζε τα χρώματα. Και πάμε και τον βρήκαμε στο σπίτι. Χτυπήσαμε το κουδούνι, ανεβήκαμε πάνω, το μασίδαζο τρελάθηκε. Βρε Μανώλη, του λέει, με βρήκες, του λέει, να πούμε. Καλά, του λέει, εμένα θα κοροϊδεύεις, του λέει, να πούμε. Μανολάκι, μου τα βγάλω το μερογκάμα του, του λέει. Να σου πω κι εγώ μια ιστορία, Σταύρο.
Όταν πηγαίναμε επαρχία με το αυτοκίνητό του και έβλεπε τσαντήρια αριστερά-δεξιά και έλεγε «Φιλαράκο, τα αδέλφια, κοίταξε τα αδέλφια, οι φίλοι μας». Σκέψου λοιπόν τη μεγάλη Mercedes, την ασημή, να μπαίνει μέσα στα χωράφια και πηγαίναμε εκεί και γινόταν ο χαμός, παιδιά, γυναίκες, τα πάντα ερχόντουσαν δίπλα του και τον καμαρώνανε. Και αυτός κατέβαινε και τους έλεγε «Γεια σας αδελφιά, θα μου φτιάξετε ένα καφεδάκι να πιω». Ο Μανώλης πήγαινε και στα καφενεία και στο Χίλτον. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Μανώλης. Και τερβίσεις, με λίγα λόγια, στη λαϊκή μάγκας. Εγώ με πρόσφυγας ξεριζωμένος και με σπυρνέει η καπαλιά λανουρισμένος. Και μην ξεχνάτε φίλοι μου πως τα 3/4 της Ελλάδος είμαι στα πρόσφυγες. Η φωνή του συνδυάζει μοναδικά το μέταλλο, τη φωτιά και το χώμα, τη γη. Ήταν ένα ηφαίστειο. Εγώ με πρόσφυγα, ξεριζωμένος και με σπυρνέει η καμπαλιά καψουρεμένος. Εγώ με πρόσφυγα, ξεριζωμένος και με σπυρνέει η καμπαλιά λανουρισμένος. Ο Μανώλης είχε βαρύτητα, είχε αξία, είχε όλο το πακέτο. Ήτανε κούκλος, ήτανε φωνάρα, ήτανε άνθρωπος, ήτανε τα πάντα ο Μανώλης. Εμένα με θρέψε γιατί είναι Ρωμά μετά όλα του. Ήταν περήφανος για την καταγωγή του, ήταν περήφανος για αυτό που είναι. Ο πρίγκιπας, να το πω, ο βασιλιάς των Τσιγκάνων, ήταν αυτός που, αν θέλεις, άνοιξε το δρόμο στους Τσιγκάνους να μπουν και σε άλλους χώρους και σε άλλα σαλόνια. Μάγκας, ίσιος και ταπεινός. Τους τα σπάνε.
τρέλαναν τους, τους ατανάδες. Κι από κέφι ζαλισμένοι χορεφάνοι κολλασμένοι. Αλλά στο ρωμαϊκό τραγούδι καεί και το πελεκούδι. Κι όλοι φωνάζαν αράδα να μαζί. Του λέει το Θεοδωράκι, Θεοδωράκι, φώναξε λίγο τα παιδιά να σπρώξουμε. Έχει σβήσει το αμάξι και δεν προχωράει. Σταμάτησε το μου. Πάμε τώρα όλοι να βοηθήσουμε έτσι. 5-6 παιδιά να βοηθήσουμε να σπρώξει ο Μανώλης στο αυτοκίνητο να φύγει. Μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, μπαίνει στο τιμόνι μου. Πάμε να σπρώξουμε εμείς να τον βοηθήσουμε να φύγει. Δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τα χέρια μας, βάζει μπροστά και ξεφανίστηκε. Κάνει μια στροφή, έρχεται. Του λένε τα παιδιά, αρέσει, του λέει, γιατί μας. Για να δείτε το καινούριο αυτοκίνητο, αγόρι μου, που πήρα. Είχε πάρει μια Mercedes κόκκινη. Του άρεσε η μεγάλη ζωή. Είχε σπίτια δικά του τόσα πολλά και δεν πήγαινε σπίτια, πήγαιναμε σε ξενοδοχείο και μέναμε. Έπηγες νότις, Μανώλη, και σε ψάχνουν τώρα όλοι. Δεν τα δωμάτια παράμει για πολύ. Γουστάρω να έρθει ένα βράδυ. Θα του πω, πάμε ρε Μανώλη, πες τα τραγούδια σου, αγόρι. 75-76 είναι αυτός ο δίσκος με αυτό το ψυχεδελικό εξώφυλλο από πίσω. Και έχει ένα κομμάτι που λέγεται «Αυτή η κυρία» και παίζει ένας τύπος που τον ήξερε, έπαιζε στα συγκρότηματα, Καναδός, David Grunstein, χοντρούλης με γυαλάκια, χίπης, κιθαρίστας. Και άμα το ακούσεις, ας πούμε, άμα θα στο βάλω κιόλας, αρχίζει το κομμάτι με μια ηλεκτρική που κάνει. Ο Τσιγκάνος λοιπόν που αγαπούσε τους ροκάδες. Ο διαφορετικός τους διαφορετικούς. Ίσως τελικά γι' αυτό να τον αγάπησα κι εγώ. Αυτή η κυρία. Στις γειτονιές που μεγάλωσα υπήρχαν δύο στρατόπεδα. Αυτοί που άκουγαν Στέλιο και αυτοί που άκουγαν Μανώλη. Εγώ ήμουν στους δεύτερους. Και τα όσα είδατε σήμερα ήταν ίσως ένα χρέος από τα παλιά. Θα έρθει μια μέρα που με πείσμα θα χτυπηγέται. Δεν είναι άξια κυρία να τη λέτε. Για αυτά τα λάθη θα μετανιώσει. Και γουστάζει να σου πω στο βρω. Γυναίκες, δεν μπορείς να φανταστείς. Μια μέρα λοιπόν τον πήρα από πίσω, να δω που πάει. Τον βλέπω και πήγε στο τζίμι του Χοντρού, τότε που ήταν το μαγαζί και στην Αχαρνών. Τον βλέπω το Μανώλη και έκανε το μουστακάκι του, ξέρεις έτσι, το χάιδευε. Πάω κοντά, κατεβάζω το παράθυρο και τον κοιτάζω και του κάνω Μελάδο μου λέει. 100.000 γυναίκες δεν με πήρανε, λέει, από πίσω. Θα με πάρεις εσύ, το μωρό, το βρέφος, αυτά εδώ αντιχούν εδώ ακόμα.
και μου δίνει ένα μπάτσο και είδα πεταλούδες πράσινες κόκκινες και με πάει σπίτι μου και μου λέει όταν θα γίνεις καλό κορίτσι τότε θα ξανάρθω μου λέει και θα σε ξαναπάρω. Στο 1965 σε μέρη που θα μπορούσα να παριθμίσω αρκετά της Βόρειας Ελλάδας οι άνθρωποι δεν είχαν χαρτί τουαλέτας, υπήρχε ένας τσίγκος δίπλα σε μια τρύπα στο χώμα όπου ήταν κομμένα ρομάτζα, θησαυρός και ντομινό της εποχής. Πήγαινα εκεί λοιπόν και παίρνω να κάνω δεκάλεπτο κοιτάγοντας αυτά τα κομμένα αυτά που έλεγε μέσα από τα κέντρα. Από τους... Έτσι άρχισα να βλέπω το φοβερό πράγμα που έλεγε συνέχεια τα νέα του ζεύγους που μάλωνε, ας πούμε, Μανώλης, Ανούλα Βασιλείου, μια ξανθιά θεά και ένας τύπος με κάτι φαβορίτες, με κάτι αυτό, με κάτι γυαλιά. Περιοδία στην Αμερική έφυγε ο Αγγελόπουλος με την ορχήστρα του και το επιτελείο του και την Ανούλα. Και είχε φωτογραφία και ήταν όλο το μπαλέτο, 18 μελαχρινές και μια ξανθιά μπροστά με τον Αγγελόπουλο. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Πώς εγώ ένα μαντήλι και περνάει μαζί με ένα φίλο του, δεν με γνώρισε και άρχισε να με πειράζει. Και του λέω, Μανώλη, εγώ είμαι, του λέω. Και λέει, αμάν, η Άννα είναι, λέει. Τα μαύρα. Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά μέσα στα... Με την υπάνησες τα στήθια μου πληγές τα μαύρα μάτια σου μ' ανάβουν πίεταγες τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίσουνε και την καρδιά μου συγκλονίσουνε όταν τα βλέπω μου θυμίσουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Πήγαινε στα Εμιράτα το καλοκαίρι και έφερνε διάλεγε μπαλέτα και έφερνε μαζί και τίποτα χαλιά. Έχω ακούσει μια φορά του την πέσανε τα λωνιακή και τον πλησιάζουν και του λένε «Κύριε Αγγελόπουλε, το χαλί είναι 30 μέτρα, δηλαδή κάτι πρέπει να παίρναει από το «δεν έχω τίποτα να δηλώ». Και γύρισε και του λέει «Ποιος Αγγελόπουλος δηλαδή, εγώ είμαι τσιγκάνος, πουλάω χαλιά, κυλίμια, είναι το επάγγελμα». Όταν μπήκε μέσα στο καμαρίνι που είμαστε στο αξιωθήριο, μου λέει «Συρίγκο, σου φέρε ένα ωραίο λόγο». Λέω «Δεν θέλω ρε Μανώλη, με έχω, λέω, έχω ένα». 5.000 τότε. Από 5.000 τελείωσε 500 δραχμές. Και του λέω «Ρε Μανώλη, έχω», του λέω, «εσύ κάνω έτσι». Εντάξει ρε γόρι μου, εντάξει, ωραίο είναι, εντάξει, μην το παίρνεις. Βασικά δεν το έκανε για να βγάλει χρήματα, του άρεσε να παζαρεύει. Οι περιθωριακοί άνθρωποι έχουν πολύ καλό φακό και βλέπουν τους έξω, δεν κρύβονται. Οι έξω δεν βλέπουν τους μέσα. Αν υπάρχουν αξίες μέσα, καταλαβες. Στην εποχή εκείνη υπήρχαν τα πιάτα, το σπάσιμο των πιάτων. Να θα δεις τα πόδια μου κάτω είναι σαν του ποδοσφαιριστή. Στρίβες τα πιάτα. Και ειδικά στα Μανώλη είχε... Τα πιάτα που σπάνε κάπως εκεί, με πειράζει αυτό. Μήπως λίγο γιατί εκείνο που τραγουδάω πρέπει να μ' ακούσουν. Όταν δεν μ' ακούνε, τι να πετάνε τα πιάτα, δεν είναι καλό. Έχετε πει ποτέ την ώρα που είσαι στο πάλι. Βεβαίως, παρακαλώ... απαγορεύεται το σπάσιμο. Λουλούδια. Λουλουδάκι, εντάξει. Πήρε φωτιά η καλαμαριά απ' τα γλυκά σου τα μάτια. Τρελαίνεις τους καρετάσιδες και γίνονται κομμάτια. Με
κάνες και εμένα καλαμαριώτησα. Μυρνιά προσφυγοπούλα σαλονικιώτησα. Μια φωτιά, μια φωτιά πήρε η καλαμαριά και η καρδιά μου. Μια βραδιά, μια βραδιά, για σένα τα σαλόνια μου. Να συνεχίσω, να συνεχίσω. Ένα ταξίδι, εκείνος δεν ήθελε να κάνω αυτό το ταξίδι. Το σπίτι του μέχρι το αεροδρόμιο είχε ξεκινήσει και μου έλεγε «Μαριό παιδί μου, έχεις ακόμα χρόνο να αλλάξεις γνώμη». Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Επειδή ήταν αγαπητός στον κόσμο και ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος και γνωστός, τον αφήσανε και πέρασε μέχρι τη σκάλα. Και στάθηκε εκεί στη σκάλα και του λέω: «Δεν μπορείς να ανέβεις πάνω, μπαμπά». Και μου λέει: «Ναι, Μαριό, παιδί μου, αλλά και αυτή τη στιγμή έχεις ακόμα το χρόνο να αλλάξεις γνώμη». So this is Christmas. And what have you done? Εδώ κάπου τελειώνει το αφιέρωμα στον ξεροκέφαλο βασιλιά του Τσιγκάνου. Χριστούγεννα 2013. Αν ζούσε σήμερα ο Μανώλης, θα ήταν 74. Και σίγουρα θα είχε όρεξη για ένα ακόμη τραγούδι. Και μην αρχίσετε ότι δεν είναι εποχές για γλέντια, γιατί θα διαφωνήσει μαζί σας. Την ίδια γη πατάς, είτε περπατάς, είτε χορεύεις. Καλό σας ξημέρωμα και καλή χρονιά. Strong, the rich and the poor.